σύγκρισή μας. Έλα, γιατί ανοίξαμε κουβέντα τώρα και έχουμε πάει στα ζωάκια μας, τα υπέροχα, τα σκυλάκια μας. Ορίστε. Σαν την Παπανότα είναι αυτός. Μεγάλα, ωραία να τα αγκαλιάζει και να χαίρεσαι, ρε παιδί μου, να λες. Σαν να αγκαλιάζει έναν άνθρωπο είναι. Σαν έναν οκολλητό σου. Να το. Μεγάλο, ωραίο, υπέροχο. Πού είναι ο Σπύρος? Δεν τον βλέπω. Σπύρο! Να το, δεξιά. Bob Dale. Bob Dale συγκεκριμένα, όχι σαν την Παπανότα, είναι Bob Dale τα συγκεκριμένα και ξέρω ότι κεντάτε σήμερα στο στούντιο από αυτά που ακούω, αλλά ευτυχώς έχω και εγώ μια πάρα πολύ καλή παρέα εδώ πέρα, η οποία παραδόξως μου έχει κάνει πράγματα που ακόμα στο πλατό δεν μου έχει κάνει κανείς σας. Κάτι φιλιά, κάτι παιχνίδια, πολύ μεγάλος χαμός. Έχεις παράπονα εσύ, ειδικά εσένα που μας ξεγελάς με την ηλικία σου κάθε φορά και νομίζουμε ότι είσαι 20 χρονών, όλοι σ' αγκαλιάζουμε. Μη μιλάς καθόλου. Όχι, μου έχουν κάνει, όλοι μου έχουν κάνει, τουλάχιστον όσες γλύκες μου έχετε κάνει εκεί. Λίγο παραπάνω ίσως, λίγο παραπάνω. Και τα Bob Dale που έχουμε εδώ και το Γιόρκι, κρατά το πιο επικίνδυνο. Είναι, γιατί κορίτσι είναι σίγουρα. Είναι κορίτσι, είναι ένα Yorkshire Terrier, το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο, όπως με όλες τις γυναίκες, λόγω του ότι είναι εκπληκτικά γλυκιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και γι' αυτό την κρατάω στα χέρια μου. Έχουμε δύο Border Collie μαζί μας, έχουμε γερμανικούς πιμενικούς, είναι λίγα μόνο τα σκυλιά που θα δείτε για όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εδώ στο εκθεσιακό κέντρο Hellexpo, στο πρώτο Discover Dogs. Έχουμε μαζί μας τους διοργανωτές, τον κύριο Βασίλη Γουλιέλμπο, να μας μιλήσει για όλα όσα θα συμβούν εδώ τις επόμενες δύο ημέρες. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τον χρόνο. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε. Λοιπόν, τι θα δει ο κόσμος εδώ στο Hellexpo τις ερχόμενες ημέρες? Αυτό που λέμε είναι ότι εδώ ο κόσμος πραγματικά θα ανακαλύψει τον καλύτερό του φίλο, θα ανακαλύψει το σκύλο. Είναι ένα φεστιβάλ που στηρίζεται στην εκπαίδευση. Θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους κηδεμόνες και αυτός είναι και ο στόχος μας. Το Σαββατοκύριακο εκεί πέρα πρέπει να ήμουν. Έτσι. Ναι, για πείτε Ελένη, μας. Ναι. Εδώ θα δεις τα πάντα, ό,τι έχει σχέση με την κοινοφιλία, πώς να έρθουν μικροί και μεγάλοι κοντά με τα σκυλάκια. Έτσι. Κύριε Γουλιέλμο, τι ακριβώς θα δούμε τις επόμενες μέρες? Ο βασικός μας στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε τους μικρούς ιδιοκτήτες, τους μικρούς μας φίλους, ξεκινώντας με πολλές δράσεις για παιδιά τα οποία συνδέονται με το σκύλο. Υπάρχει ένα αμφιθέατρο γνώσεων. Υπάρχει μια ενότητα περιποίησης και grooming του σκύλου. Υπάρχουν φιλοζωικές οργανώσεις οι οποίες θα μας ενημερώσουν για το έργο τους. Υπάρχει ένα ωραίο dog playground όπου οι σκύλοι μπορούν να παίξουν. Υπό την καθοδήγηση βέβαια και τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτών. Πόσο σημαντικό είναι να έρχεται σωστά από μικρή ηλικία το παιδί σε επαφή με σκυλάκια? Όπως όλα, η παιδεία νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και ο σκύλος για μας πρέπει να ανήκει στο περιβάλλον ενός παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό να είναι στο περιβάλλον ενός παιδιού. Μαθαίνει το παιδί αμέσως το πώς πρέπει να φροντίζει έναν άνθρωπο, τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του. Γιατί το να έχουμε σκύλο έχουμε πολλές υποχρεώσεις και δικαιώματα. Okay, με ελεύθερη είσοδο να πούμε ότι έχετε την ευκαιρία να έρθετε όλοι εδώ στο Hellexpo και να έρθετε κοντά με τέτοια και άλλα πάρα πολλά ζωάκια καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου. Συγγνώμη, Σπύρο μου, θέλει να ρωτήσει κάτι ο Θοδωρής. Κύριε Γουλέλμο, ποιο είναι το λιγότερο εκπαιδεύσιμο σκυλί? Νομίζω ότι δεν υπάρχει μη εκπαιδεύσιμο ή λιγότερο εκπαιδεύσιμο σκύλο. Μιλάτε ψέματα. Είχαμε ολόκληρη κουβέντα εδώ μεταξύ μας. Έχουμε προσωπικές εμπειρίες. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο γερμανικός πιμενικός, για παράδειγμα, είναι πολύ εκπαιδεύσιμο σκυλί. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διάφορες έρευνες. Παρ' όλα αυτά, για μας το μόνο που αλλάζει είναι η προσπάθεια. Έτσι ακριβώς. Χρειάζεται λίγο περισσότερη, μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερη αγάπη. Ωραία, δεν το ξεχωρίζουμε. Δεν θέλετε να μας πείτε δηλαδή ποια σκυλάκια θέλουν την περισσότερη προσπάθεια από φυσικού τους, για να μην παιδεύονται και οι οικογένειες. Γιατί ξέρετε, έτσι γίνεται η λάθος επιλογή. Εγώ πάντα λέω, μην σκέφτεσαι ένα σκυλί να σας αρέσει μόνο στη φατσούλα του και να λες «Α, πολύ ωραίο». Κάτσε να δεις με τη ζωή που κάνεις. Σου ταιριάζει. Έτσι, δηλαδή είσαι αθλητικός τύπος, αρέσει να βγαίνεις έξω να περπατάς και να τρέχεις, πάρε αυτή τη ράτσα. Δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος. Μπράβο. Ξέχασε το. Πάρε μια ράτσα του καναπέ και της ξάπλας, να περνάτε ωραία όλοι μαζί. Ούτε αυτό να βασανίζεται ούτε εσύ. Ναι, υπάρχει τέτοιο σκύλος. Βεβαίως και υπάρχουν. Δεν είναι όλα τα σκυλιά για να βγαίνουν και να τρέχουν και να χρειάζονται μια ώρα, δύο την ημέρα περπάτημα. Όχι. Έτσι μπορεί να είναι, αλλά μπορεί και ο σκύλος να μας αλλάξει τη ζωή. Μπορεί να ανακαλύψουμε κάτι. Υπάρχουν εκπαιδεύσιμοι και λιγότερο εκπαιδεύσιμοι άνθρωποι, βασικά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς εδώ οι έμπειροι
Σπύρος είναι ποιητής. Έχουμε προσωπικές εμπειρίες. Λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, από τι ώρα μέχρι τι ώρα, είπαμε δωρεάν είσοδο. Είναι δωρεάν είσοδο, είμαστε στο Χελέξπο Μαρούσι, είμαστε από τις 10 η ώρα το πρωί, 8 η ώρα το απόγευμα. Πολύ όμορφο. Με ελεύθερη είσοδο. Δεν θα πάρει σκυλάκι, αν πα εκεί. Εννοείται. Δεν υπάρχει να πα εκεί και να μην πάρει σκυλό. Μα εννοείται ότι μετά σε βάζει αυτή τη διαδικασία. Αυτά τα βλέπει και είναι και όλοι, ρε παιδί μου, μαθημένα. Δεν τα είδε εδώ. Κάνουν τούμπε, κολοτούμπε, ακούνε, σκύβουνε, κάνουνε, δίνουνε χέρια, πόδια. Τι σημαίνει το δικό σου θα γίνει έτσι. Όχι, αλλά να τονίσω ότι ο ρόλο του φεστιβάλ. Να τονίσω, μου επιτρέπετε, ότι ο ρόλο του φεστιβάλ είναι ενημερωτικό και εκπαιδευτικό. Εννοείται, το είπατε και πριν αυτό. Απλά λέει ότι μπαίνοντα μέσα και βλέποντα τα δικά σα αξιολάτρευτα ζωάκια που τα έχετε κάνει, αριστουργήματα. Είπαμε να δίνουν πόδι, χέρι, στροφέ, τούμπε. Λε, τι χαριτωμένο. Νομίζει, θα πάει να το πάρει και έτσι θα το κάνει. Θα μείνει έτσι. Πώ, οι άνθρωποι έχουν παιδευτεί, έχουν δουλέψει. Δεν τα έτσι γεννιούνται τα σκυλιά, γιατί οι άνθρωποι έτσι γεννιόμαστε. Όχι, αλλά είναι κάτι εκπαιδευμένο, θα παραμείνει εκπαιδευμένο. Θέλει μετά και άλλη εκπαίδευση με μένα. Μα δεν τα δίνουν τα σκυλιά του, παιδί μου. Λέω, α, δεν μπορεί. Δικά του είναι. Δεν παρακολουθεί το σειρά, τι λέμε. Τα δικά του θα σου δώσουν. Έλεγα, ρε παιδιά. Να πάρω το έτοιμο. Χριστέ μου, σας και έτοιμο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πολλά φιλιά. Γεια σου, Σπύρο μου. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Ωραίο μέρος και για βόλτα και ειδικά πάλι θα ξαναπώ με τα παιδιά, θα τρελαθούν εκεί. Αλλά και εμείς να μάθουμε και ορισμένα πράγματα. Είναι πάρα